Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει τους υποψήφιους της Αττικής εν ώψη των προκριματικών εκλογών της Κυριακής για την ανάδειξη του Ευρωψηφοδελτίου. Ο Γιώργος Παντελάκης μαζί μας. Πυκνώνει τις δημόσιες παρουσίες και τις παρεμβάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε αυτό το δίμηνο έως την Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου θα πραγματοποιεί καθημερινά ομιλίες, συνεντεύξεις, περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα και σύμφωνα με πληροφορίες και σε ακριτικές περιοχές και νησιά. Σε περίπου μία ώρα ο κ. Κασελάκης θα ξεδιπλώσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών. Στο στόχαστρο του κ. Κασελάκη και το επόμενο διάστημα θα παραμείνουν βεβαίως οι χειρισμοί της κυβέρνησης και οι στάσεις της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα, ακρίβεια, φορολογία, τέμπη, ασφάλεια και άλλα. Το βράδυ στη Νέα Σμύρνη, με την εκδήλωση παρουσίαση των υποψηφίων για τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αφορούν στην κατάρτιση του Ευρωψηφοδελτίου, ολοκληρώνεται και η διαδικασία με την οποία η ηγεσία της Κουμουνδούρ επέλεξε να παρουσιάζονται στους φίλους και τα μέλη του κόμματος οι υποψήφοι για την εσωκομματική εκλογική διαδικασία που αφορά στην κατάρτιση του Ευρωψηφοδελτίου και η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή. Πρωτοποριακή και καινοτόμα για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα έχει χαρακτηρίσει η Κουμουνδούρ τη συγκεκριμένη διαδικασία. Μια διαδικασία που, όπως έχει πει ο Στέφανος Κασελάκης, δίνει την δυνατότητα, δίνει το λόγο στα μέλη, τους φίλους του κόμματος, δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να αναδείξει τους υποψηφίους που θα την εκπροσωπήσουν στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο ο κ. Κασελάκης θα αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη Δευτέρα θα μιλήσει στη Νέα Υόρκη σε εκδήλωση στην Αστόρια. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο.